Καλησπέρα. Δευτέρα, η εκπομπή Ευζήν μαζί, Χρήστος Δαγγέλης, Νίκος Αθανάσης. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, μια μέρα μετά από τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Πολλοί λέσβοι δρομείς πήραν μέρος και από τη Χίο και από τη Λίμνο. Και είχαμε και επιτυχίες από αθλητές του Βορείου Αιγαίου. Επιτυχίες, απρόπτα, όλα στο όλα, πρόγραμμα. Όλα, αυτή είναι, τα ωραία στους αγώνες είναι αυτά. Να πούμε πρώτα τα ευχάριστα. Να πούμε ότι από τη Χίο ο Ιατρουδέλης Γιώργος τερμάτισε μέσα στις πρώτες θέσεις. Πραγματικά ήταν να τον βλέπεις και να τον θαυμάσεις. Και είχε τρέξει και μια εβδομάδα πριν στα Τρίκαλα. Ξανά είμαι ξανά. Είχα τη χαρά να τον δω όταν τερμάτισε και πραγματικά τερμάτισε με πολύ αέρα. Έχει μέλλον και συγχαρητήρια. Μπράβο στο Γιώργο. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στο δικό μας τον Αντώνη τον Κοντάκα που και εκείνος μία εβδομάδα μετά τον ημιμαραθώνιο τερμάτισε μέσα στους 50 πρώτους και εκείνος πάρα πολύ ωραίο αγώνα έκανε. Ήταν συνέχεια μαζί με την πρώτη γυναίκα. Οπότε θα τον έδειχνε και η τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τον είδα στον τερματισμό τον Αντώνη και εκείνος πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα βλέπαμε τηλεόραση και τον είδε ο μικρός ο γιος μου, ο Νικόλας, και λέει: «Μπαμπά», λέει, «ο κύριος λέει που είναι στο γήπεδο, αυτός δεν είναι?» Λοιπόν, είχαμε και απρόπτα όμως. Εγκαταλείψαμε αρκετά άτομα, μεταξύ αυτών και εγώ. Και κάποια παιδιά χάσαν λίγο το δρόμο. Χάσαν τον δρόμο και βρεθήκαμε. Κάποιος άλλος τους έβγαλε ότι κάναν μία ώρα και 8 λεπτά η τηλεόραση τους έβγαλε τρίτους. Αλλά τελικά μετά τους ακύρωσε. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Από τις αποτυχίες γινόμαστε πιο δυνατοί. Βέβαια να πω ότι το όνομά μου ήταν στον τερματισμό και κάποιοι με στέλναν μήνυμα και μου λέγαν συγχαρητήρια. Αλλά ήταν ο ξάδερφός μου, ο Νίκος ο Αθανάσης. Ας είναι καλά ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος ο οποίος σε πρώτη συμμετοχή σε ημιμαραθώνιο τερμάτισε και σε πάρα πολύ καλό χρόνο. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη μετά. Η Μαρία Ικάσου για άλλη μια φορά ήταν πρώτη στα 5 χιλιόμετρα. Φαίνεται ότι είναι μια σπουδαία αθλήτρια, έχει καθιερωθεί πλέον και ήταν ιδιαίτερη και η κίνηση που έκανε να αφιερώσει την πρωτιά της αυτή στον καθηγητή της, τον κύριο Πατέστο, που πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή. Εκτός όμως από τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, ο Παναγιώτης Μπιτάδος έτρεξε σε έναν αγώνα τριάθλου στην Αφρική και ήταν δεύτερος στην γενική βαθμολογία. Συγχαρητήρια σε όλους. Στην εκπομπή σήμερα δεν είναι καλεσμένος κάποιος αθλητής. Οι καλεσμένοι μας έχουν κάποιες άλλες ιδιότητες. Είναι ένας ψυχολόγος, ο Γιάννης Φλιάτης. Είναι μία ψυχίατρος, η Μαρία Παπανικολάου. Και μία διαιτολόγος-διατροφολόγος, η Ειρήνη Νταλαρά. Θα κάνουμε μια κουβέντα, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα ωφέλη του αθλητισμού, της σωματικής άσκησης στην σωματική και ψυχική υγεία. Με την ιδιότητά τους καθένας θα μας αναλύσει πώς ωφελεί η σωματική άσκηση και ποιο είναι το όριο που αντί να είναι πλέον ωφέλιμος ο αθλητισμός, καταντάει η αιμονή και κάνει κακό στην υγεία μας. Μία συζήτηση με πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους, όχι μόνο για αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό, για όλους τους ανθρώπους. Πολλές ερωτήσεις αναμένουμε. Ήδη έχουμε δεχθεί πολλές ερωτήσεις και στο Viber και στο Messenger. Θα τις υποβάλουμε στους καλεσμένους μας και θα δούμε τις απαντήσεις.
σε λίγα δευτερόλεπτα στον αέρα. Επιστρέψαμε. Καλησπέρα, μας ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, την καλησπέρα από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Είναι η Μαρία Παπανικολάου, η πρώτη καλεσμένη, η οποία είναι ψυχίατρος. Γεια σου Μαρία. Γεια σας. Από μένα. Γεια σας, γεια σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και μιλώντας και εκ μέρους και των άλλων δύο συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας, ιδιαίτερα και γιατί ακριβώς δείχνει, ας πούμε, την τάση που εξελίσσεται σιγά σιγά να ενδιαφερόμαστε για την ψυχική υγεία και οι άνθρωποι να την βάζουν ψηλά στις προτεραιότητές τους, κάτι που είναι πολύ πολύ θετικό φυσικά. Να αναφέρουμε ότι και οι τρεις καλεσμένοι είναι από το κέντρο Νους Θέραπη από τη Θεσσαλονίκη και θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε, να μας πείτε τι είναι το Νους Θέραπη. Ναι, το Νους είναι ένα θεραπευτικό κέντρο, έχουμε έδρα τη Θεσσαλονίκη που συνεργαζόμαστε ψυχίατροι, ψυχολόγοι και διατροφολόγοι. Και ουσιαστικά στόχος μας είναι αυτή η διεπιστημονική έτσι προσέγγιση της ψυχικής υγείας. Επομένως, για να συμπράξετε και οι τρεις ειδικότητες, είναι προφανές ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη διατροφή και στο ψυχολογικό και το ψυχικό κομμάτι. Ακριβώς. Εμείς έχουμε μία απορία και νομίζω πολλοίς κόσμος. Η διαφορά ψυχίατρου και ψυχολόγου ποια είναι? Καλησπέρα και εγώ μένα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης, εγώ θα απαντήσω αυτή την ερώτηση. Ωραία. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αρχικά πρόκειται για δύο διαφορετικές επιστήμες. Στην ουσία η ψυχιατρική είναι μια ειδικότητα της ιατρικής. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχίατρος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές στην ιατρική. Ενώ η ψυχολογία, ένας ψυχολόγος είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη σκέψη και τη συμπεριφορά, προσπαθεί να την προβλέψει, να την ερμηνεύσει και ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόμο στην επιστήμη την οποία σπουδάζει. Βέβαια εδώ θα ήθελα να βάλω και ένα παράγοντα αυτόν του ψυχοθεραπευτή,
ο οποίος μπορεί να, ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί να είναι και ψυχίατρος και ψυχολόγος, απλά χρειάζεται να κάνει μια επιπρόσθετη εκπαίδευση σε αυτό, οπότε υπάρχει ο τίτλος του ψυχολόγου ψυχοθεραπευτή, υπάρχει και ο τίτλος του ψυχιάτρου ψυχοθεραπευτή. Οι ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι είναι πάρα πολλές, ο καθένας επιλέγει αυτή που προσωπικά ίσως του ταιριάζει περισσότερο και εκπαιδεύεται σε αυτήν. Γιάννη, μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό, Βεβαίως, βεβαίως. Η σωματική άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει την ψυχοθεραπεία? Η σωματική άσκηση, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη και συνίσταται στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας ως, σε κάποιες περιπτώσεις, ως ένας τρόπος να βελτιώσουμε κάποια συμπτώματα ή να προσφέρουμε στον θεραπευόμενο μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, δεξίας. Κατά τα άλλα, όχι, δεν θεωρώ πως μπορεί να την αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένα συμπτώματα τα οποία έχουν μελετηθεί, έχουν επιστημονικά αποδειχθεί ότι χρειάζεται και μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση εκτός από την σωματική άσκηση. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στην ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου, αλλά μπορεί να είναι μέρος της. Μπράβο. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία εμφάνιζαν και κρίσεις πανικού και κάποιες μορφές κατάθλιψης, τα οποία τα ξεπέρασαν όλα αυτά τα προβλήματά τους μέσα από την σωματική άσκηση. Ναι, θα σας πω τώρα, εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πάμε πρώτα στο καταθλιπτικό κομμάτι. Στα πλαίσια της κατάθλιψης, σίγουρα η σωματική άσκηση έχει πολύ περισσότερα πράγματα να προσφέρει από μόνη της, διότι βοηθάει πάρα πολύ μέσω κάποιων, ας πούμε, νευροδιαβαστών στον εγκέφαλο, είναι συγκεκριμένες ορμόνες που μεταφέρουν μηνύματα, τα οποία έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος στο συναίσθημα. Και επομένως, ναι, η σωματική άσκηση διεγείρει κατά κάποιο τρόπο τα σημεία εκείνα του εγκεφάλου που μας προσφέρουν περισσότερο ευχάριστο συναίσθημα. Εκεί ναι. Τώρα, στα επεισόδια πανικού θα συναντήσουμε περιπτώσεις που όχι απλά τα άτομα δεν βοηθούνται από τη σωματική άσκηση. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει σε όλους. Λέω ότι ισχύει σε κάποιους ανθρώπους, αλλά την αποφεύγουν κιόλας, γιατί μέσω της σωματικής άσκησης, όπως γνωρίζετε κι εσείς, θα υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα, όπως η ταχυκαρδία, όπως το λαχάνιασμα, όπως θα είναι κάποιες φορές η δύσπνοια, όπως μπορεί να είναι γενικότερα τέτοια συμπτώματα που όλοι βιώνουμε όταν αθλούμαστε. Αυτά είναι τα συμπτώματα που ένας άνθρωπος με επεισόδιο πανικού, για παράδειγμα, μπορεί να φοβάται. Επομένως, ξέρετε, λειτουργεί και αντίστροφα αυτό. Δηλαδή, αποφεύγουν τη σωματική άσκηση για να μην έχουν αυτά τα συμπτώματα. Από την άλλη, το να διεγείρουν αυτά τα συμπτώματα θα τους βοηθήσει στο να καταπολεμήσουν τα επεισόδια πανικού. Αλλά αυτό γίνεται ενδεχομένως μέσα από την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να τους το προτείνει αυτό, παρόλο που ήδη εξ αρχής το απέφευγαν. Οπότε η κατάθλιψη με τα επεισόδια πανικού μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, ναι, αυτό, ναι, που είπα. Ναι. Γιάννη, εγώ ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία όταν παθαίνουν κρίση δεν μπορούν να είναι με πολύ κόσμο, απομονώνονται. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όταν πει να αθληθεί εκείνο, σίγουρα ένα ομαδικό άθλημα δεν θα τον βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που να λένε βοηθάει περισσότερο ένα ομαδικό άθλημα ή ένα άθλημα μοναχικό, όπως είναι το τρέξιμο βουνού που τρέχεις μόνος σου, και ένα υποδηλασία, ή πρέπει να ενταχθείς μέσα στο ομαδικό για να αρχίσεις σιγά σιγά να ξαναμπαίνεις μέσα, να σου φύγει ο φόβος και ο πανικός? Ναι. Θα έλεγα ότι προσωπικά δεν γνωρίζω να υπάρχει μια τέτοια μελέτη που να μας λέει ποιος τύπος αθλήματος, ας πούμε, ενδείκνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που θα έλεγα ότι είναι η επιλογή του αθλήματος έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την προσωπικότητα και το χαρακτήρα ή την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου και όχι τόσο με το ενδεχόμενο ενός ψυχικού προβλήματος που μπορεί να φέρει αυτός. Κυρίως έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο
και όχι στο ότι το συγκεκριμένο άθλημα ενδεχομένως τον βοηθήσει περισσότερο ή λιγότερο. Και πάλι μιλάμε από, με βάση αποτελέσματα ερευνών. Ναι, και παίζει και μεγάλη σημασία θεωρώ και το πού κατοικεί, πού μένει ο κάθε άνθρωπος, γιατί κάποιος που μένει σε αστικό περιβάλλον είναι πιο δύσκολο το να βρεθεί σε επαφή με τη φύση από ότι ένας άνθρωπος που είναι στην επαρχία, όπως εμείς εδώ στη Λέσβο. Mm-hmm. Δηλαδή και παίζει ρόλο η φύση, το να είσαι κοντά στη φύση και να αθλείσαι. Θα σας πω τώρα τι γίνεται με αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα έτσι έρευνας τα τελευταία χρόνια που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ενσυνειδητότητα. Η ενσυνειδητότητα είναι η ικανότητα να ζούμε στο παρόν. Και η επαφή με τη φύση σε πολλές περιπτώσεις συνίσταται γιατί μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή με ερεθίσματα που σε ένα αστικό περιβάλλον είναι πιο δύσκολο να έρθουμε σε επαφή. Και εννοείται ότι μπορεί να μας βοηθήσει στο να μπορέσουμε να στην ουσία να φτάσουμε σε ένα σημείο που η φύση, οποιοδήποτε μέρος της φύσης και αν αυτό, να μας δώσει την ευκαιρία να μπορέσουμε να ζήσουμε περισσότερο στο τώρα, να ζήσουμε περισσότερο στο παρόν και όχι τόσο με σκέψεις που μπορεί σε ένα αστικό περιβάλλον να εντείνονται περισσότερο ή να μας οδηγούν οι σκέψεις να λειτουργούμε περισσότερο εκεί. Γιάννη, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στη Μαρία. Θα ήθελα αν μπορεί να μας προσδιορίσει ποιο είναι το όριο μεταξύ της υγιούς άσκησης και της εξάρτησης από αυτήν και κατά πόσο η άσκηση είναι ένα είδος ναρκωτικό. Όντως μπορεί να υπάρξει εξάρτηση από την άσκηση, αυτό που λέμε αισθησμό στην άσκηση. Και φαίνεται ότι περίπου ένα στους τέσσερις δρομείς θα εμφανίσει σημάδια αισθησμού. Και πώς θα αντιλαμβανόμαστε αυτό? Ουσιαστικά προτιμά να τρέχει αντί να περνά χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Και όταν δεν μπορεί να τρέξει νιώθει συμπτώματα στέρησης, νευρικότητα, άγχος κτλ. Φαίνεται ότι περισσότερο ευάλωτοι στον εθισμό στην άσκηση είναι οι άνθρωποι που τρέχουν για να απομακρύνουν τις αρνητικές σκέψεις, που χρησιμοποιούν δηλαδή το τρέξιμο ως ένα μέσο για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Αντίθετα, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το τρέξιμο για να βελτιώσουν, θα λέγαμε, τη ζωή τους, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εθιστούν. Ακούγεται λίγο σαν το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά ακούγεται σαν να είναι διαφορετικές όψεις ενός νομίσματος. Αλλά όντως όπως βλέπουμε κάτι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, στη μία περίπτωση με το τρέξιμο προσπαθούμε να αφαιρέσουμε κάτι αρνητικό, ενώ στη δεύτερη περίπτωση προσπαθούμε να προσθέσουμε κάτι θετικό. Τώρα, έτσι κάτι σχετικό ότι διάβασα μια έρευνα πρόσφατα που έλεγε και για το χρονικό αυτό όριο, ας πούμε, ότι σαν το ταβάνι, ας πούμε, στη θετική επίδραση της σωματικής άσκησης, στην ψυχική υγεία, φάνηκε να είναι τα 90 λεπτά αναπροπόνηση. Καθώς φάνηκε ότι ουσιαστικά όσοι έκαναν γυμναστική με μεγαλύτερη διάρκεια από αυτό, φάνηκε να απολαμβάνουν έτσι μικρότερες βελτιώσεις στη διάθεσή τους, συγκριτικά με όσους γυμνάζουν 30 με 60 λεπτά κάθε φορά. Και μάλιστα φάνηκε ότι όσοι γυμνάζονται περισσότερο από 3 ώρες τη φορά έχουν περισσότερες ημέρες κακής ψυχικής υγείας σε σχέση με αυτούς που γυμνάζονταν για λιγότερο χρόνο, 45 λεπτά ας πούμε, ή ακόμα και δεν γυμνάζονται καθόλου. Οπότε ποιο είναι σε χρονικό, είπαμε, σε ημερήσιο την εβδομάδα υπάρχει, είναι καλό το καθημερινό τρέξιμο, δεν αναφερόμαστε μόνο σε τρέξιμο, άθληση καθημερινή, ή πρέπει να υπάρχουν και κενά μεταξύ τους? Θα σας πω. Καταρχάς να πω κάτι. Κάτι που ήθελα να σημειώσω είναι ότι ακόμα και η σωματική δραστηριότητα βοηθάει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, γιατί μιλάμε για βελτίωση της ψυχικής υγείας. Και τι εννοούμε με τη σωματική δραστηριότητα? Είναι ουσιαστικά οτιδήποτε κάνει ένα άτομο για να κοιμηθεί. Μπορεί να είναι δουλειά του σπιτιού, μπορεί να είναι δραστηριότητες έξω από το σπίτι, μπορεί να είναι το πόσο γρήγορα πηγαίνει στη δουλειά του, περπατάει, ας πούμε, αν θα χρησιμοποιήσει τα σκαλιά κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και αυτό βοηθά. Σαφώς, βέβαια, ένα οργανωμένο και συστηματικό πρόγραμμα είναι περισσότερο ωφέλιμο.
Και αυτό, στη σύγκριση με αυτό που λέγαμε και πριν δηλαδή, εννοούμε ότι είναι μια άσκηση που είναι 3 με 5 φορές την εβδομάδα για περίπου 30 με 45 λεπτά. Βέβαια, ξανατονίζω ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε άσκηση, ακόμα και λίγη βοηθά. Και το τονίζω τόσο πολύ, γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα τρόπο σκέψης, αυτό που λέμε έτσι, λίγο όλα ή τίποτα. Σκέψη του όλα ή τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, στο συγκεκριμένο θέμα, ή θα πρέπει να ακολουθήσω, να μπω σε ένα πρόγραμμα και να κάνω μια συστηματική άσκηση τόσες και τόσες φορές την εβδομάδα, ή δεν κάνω τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Ακόμα και λιγότερη άσκηση βοηθά και μπορεί να είναι ένας αρχικός στόχος αυτός. Να βάλουμε δηλαδή έναν αρχικό στόχο μικρότερο. Εντάξει, άλλωστε δεν ξεχνάμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και δεν χρειάζεται να είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Οπότε, και επίσης δεν είναι και οι συνθήκες ζωής πάντα οι ίδιες. Οπότε, κάνοντας την άσκηση, ξεκινάμε να κάνουμε κάτι που θα φροντίσουμε τον εαυτό μας. Οπότε, το καλό είναι να το αρχίσουμε σεβόμενοι αυτό και για τις ανάγκες του. Και εδώ να πω για το τρέξιμο λίγο. Γιατί, ναι. Το πόσο σημαντικό είναι το τρέξιμο σε αυτό. Ότι δηλαδή, και νομίζω ότι γι' αυτό είναι πλέον όλο και περισσότερο διαδεδομένο και κερδίζεται έδαφος. Γιατί ακριβώς μπορεί να το κάνει ο καθένας και το κάνει όποτε θέλει, για όσο θέλει και όπου θέλει. Οπότε αυτό δίνει και μια αντίστοιχη ελευθερία. Δεν χρειάζεται να προγραμματίσω τόσο πολύ, δεν χρειάζεται να πληρώσω συνδρομή, δεν χρειάζεται να εξαρτάμαι από όλα αυτά. Εξαρτώμαι. Ναι, και είναι και εύκολο γιατί βγαίνεις από το σπίτι και τρέχεις οπουδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και έξω από το σπίτι σου μπορεί να τρέξεις. Φυσικά αναφερόμαστε όχι σε πρωταθλητισμό, γιατί οι πρωταθλητές και οι αθλητές που κυνηγάνε χρόνος και μετάλλια είναι επαγγελματικά. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ένας μέσος δρομέας δεν πρέπει να γίνεται αιμονικός με αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι όταν κάποιος κυνηγάει αυτό που λέμε την τελειότητα και κυνηγάει, ας πούμε, να γίνει πρωταθλητής και σχεδιάζει τη ζωή του γύρω από αυτό το πράγμα. Επιβαρύνει την, πέρα από τη σωματική του υγεία, την ψυχική του υγεία, αυτό το πράγμα, δηλαδή να όλα να περιστρέφονται γύρω από το τρέξιμο, το ποδήλατο, το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Σε αυτή η υπερβολική άσκηση, όπως είπατε και εσείς, έχει μια επίπτωση στη σωματική υγεία, δηλαδή μιλάμε για μια, ότι μπορεί να οδηγεί σε μια αποδυνάμωση του ανασωπητικού συστήματος, αλλά και σε τραυματισμούς. Αλλά αυτή η υπερβολική ανασχόληση με το τρέξιμο, και όπως είπατε και εσείς, μπορεί να μιλάμε και όχι για, μόνο για αθλητές, αλλά και για ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, αλλά ασχολούνται πιο εντατικά. Αυτή λοιπόν η υπερβολική ανασχόληση σαφώς μπορεί να οδηγήσει και σε κοινωνική απομόνωση, θα λέγαμε, και σε μια απομάκρυνση από την οικογένεια, από τους φίλους. Το άτομο αφιερώνει με αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερο χρόνο στο τρέξιμο και μπορεί να γνωρίζει τις κοινωνικές υποχρεώσεις και σχέσεις. Σαφώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλεια, μπορεί να οδηγήσει σε καταθλιπτική διάθεση. Το άτομο να αισθάνεται αποκομμένο. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι σημαντικό ουσιαστικά να τηρούν κάποια όρια, να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση στην ενασχόληση του με το τρέξιμο. Τώρα, όσον αφορά την τελειοφυρία, αυτό που είπατε, γιατί όντως είναι αυτή η τελειοφυρία, η αιμονή για την τελειότητα που λέμε. Με το άτομο ουσιαστικά να στοχεύει σε αυτή την τελειότητα, βάζοντας όλους τους υψηλούς στόχους. Από τη μία, είναι καλό γιατί μπορεί να κινητοποιήσει ένα άτομο. Από την άλλη, πολλές φορές το άτομο νιώθει ότι πρέπει να αποφύγει την αποτυχία με κάθε τρόπο. Κάτι που φυσικά καταλήγει να είναι δυσλειτουργικό και δυσφορικό για το ίδιο το άτομο. Το άτομο οδηγείται σε μια εξάρτηση, όπως είπαμε, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική. Και επίσης ένα άλλο σημείο είναι ότι το άτομο στο τέλος δεν καταφέρει να ικανοποιείται ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ, έτσι να πούμε, να κοιτάξει πίσω, να δει τι κατάφερε, να νιώσει την ικανοποίηση. Και ένα άλλο σημείο είναι ότι απ' την άλλη οι τόσο υψηλές προσδοκίες που βάζει είναι αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή δεν θα εκπληρωθούν, δεν θα μπορούν να εκπληρωθούν. Οπότε είναι σαν να είναι αναπόφευκτη και απογοήτευση. Οπότε όλα αυτά φυσικά έτσι, μπορούν να οδηγήσουν και σε καταθλιπτική συνολογία και σε αγχώδη συνολογία και σε άλλα προβλήματα. Μπορούν να οδηγήσουν όπως και σε διαταραχές της τροφής ακόμα, όπως ανορεξία και βουλιμία. Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος που πλέον οι μεγάλες ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ αλλά
και κάποιοι αθλητές σε ατομικά αθλήματα που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν προσλάβει και ψυχολόγους, ψυχιάτρους που παρέχουν κάποιες υπηρεσίες σε αυτούς. Ναι, τώρα μιλάμε ουσιαστικά για έναν άλλον πληθυσμό, για τον αυτούς που το κάνουν στον επάγγελμα, να το πούμε. Πρωταθλητισμό, ναι. Για μεγάλες ομάδες ποδοσφαίρου, πούμε, στην Αγγλία ή κάποιες στην Ελλάδα, κάποιοι ταινίστες. Ναι. Κάπου είχα δει ότι ένας ταινίστας άλλαξε εντελώς η απόδοσή του από τότε που προσέλαβε έναν ψυχολόγο. Ναι, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τα ωφέλη της άσκησης και της άθλησης στην ψυχική υγεία, αλλά στον αθλητισμό είναι πλέον επάγγελμα, είναι κάτι διαφορετικό και σίγουρα ουσιαστικά υπάρχουν οι ψυχικές διαταραχές εμφανίζονται και σε αυτόν τον πληθυσμό, στον αθλητικό πληθυσμό, και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί παράγοντες κινδύνου. Ας πούμε, η κατάθλιψη εμφανίζεται νομίζω σε ένα ίδιο ποσοστό με τον γενικό πληθυσμό. Αλλά υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, υπάρχουν στρεσογόνοι παράγοντες. Μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι, ας πούμε, η απέτηση, αυτή η απέτηση για εξαιρετικές επιδόσεις, που είναι διαρκής και μόνιμη. Κάτι πάρα πολύ στρεσογόνο για έναν άνθρωπο. Ή ένας τραυματισμός. Και πόσο μάλλον όταν αυτός μπορεί να οδηγήσει σε έναν ενδεχόμενο ακούσιο τραυματισμό της σταδιοδρομίας, ας πούμε. Επίσης πάρα πολύ στρεσογόνο. Αλλά και η συνταξιοδότηση, η κανονική συνταξιοδότηση, μπορεί επίσης να είναι πολύ επιβαρυντική. Οι αθλητές είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να θέτουν υψηλούς στόχους, να έχουν και οι ίδιοι υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους, αλλά και οι άλλοι να έχουν αυξημένες απαιτήσεις από αυτούς. Οπότε, ας πούμε, σε συγκεκριμένη περίοδο, στο τέλος της καριέρας, μπορεί να νιώθουν ότι το κίνητο, αυτή η κινητήριος δύναμη να προχωρούν, χάθηκε. Και έτσι πάνε και οι ίδιοι χαμένοι. Και γι' αυτό τον λόγο, όπως είπατε, γιατί δίνεται σημασία τόσο κατά τη διάρκεια της καριέρας, όπως είπατε, προς το τέλος, να βρεθούν, να μιλήσω για συντοξιοδότηση, να βρουν τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια. Και αυτό μάλιστα πολλές φορές να γίνεται πριν την ολοκλήρωση της καριέρας τους, ακριβώς για να αποφευθεί αυτή η περίοδος της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Γι' αυτό ακούμε και πολλές περιπτώσεις από αθλητές μεγάλο επίπεδο που μετά είναι σε κατάθλιψη, σε κρίση πανικού γενικά. Δεν ακούγεται έντονα αυτό το για άτομα που γνωρίζαμε παλιά. Είπες πριν για τραυματισμούς και τέτοια. Πράγματι μπορεί ένας αθλητής, και περισσότερο στο τρέξιμο, υπάρχουν αθλητές που προετοιμάζονται ένα χρόνο για να πάνε σε έναν αγώνα. Δεν έχουν δηλαδή την ευκαιρία κάθε Κυριακή να αγωνίζονται. Κάνοντας μια προετοιμασία ένα χρόνο, ένας τραυματισμός μπορεί να τον στηρίξει τον αγώνα. Αυτό στη ψυχολογία του, τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί μετά να το ξεπεράσει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει. Σαφώς, κάποιος που προετοιμάζεται μια χρονιά ολόκληρη, καταλαβαίνουμε πόσο απαιτητική μπορεί να είναι αυτή η χρονιά για τον άνθρωπο, τι θυσίες μπορεί να έχει κάνει, τι προσήλωση έχει δείξει. Αυτές οι απαιτήσεις, τριβές που είπαμε, προσδοκίες τόσο από τον ίδιο τον εαυτό, όσο και από τους άλλους. Και τι περιμένουν από αυτόν. Και καταλαβαίνουμε ότι με τον τραυματισμό ουσιαστικά είναι μια στιγμή που όλος αυτός ο κόπος φαίνεται να χάνεται. Και επίσης μπορούμε να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο μέσα σε αυτό, το ότι αυτό μπορεί να γίνει π.χ. σε κάποιον αγώνα που γίνεται μπροστά σε όλους, που υπάρχει η έκταση αυτή ουσιαστικά είναι ένας επιπλέον στρεσογόνος παράγοντας για τον άνθρωπο, για το άτομο. Και επίσης ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μιλάμε πλέον για επαγγελματίες, τους οποίους τους κοστίζει και έχει μια επίπτωση στην καριέρα τους και κατ' επέκταση στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό, πόσο υψηφιακτή είναι για αυτούς τους ανθρώπους ο αθλητισμός. Προφανώς όλα αυτά συνδέονται με πολλά συναισθήματα, με ανασφάλεια, με έκπτωση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, με συναισθήματα όπως θυμό, άγχος, φόβο, στεναχώρια, απογοήτευση, απεσιοδοξία. Που όλα αυτά πρέπει να καλύτερα να διαχειριστεί. Και μάλιστα πολλές φορές μπορεί αυτά να παρακολουθούν, ας το πούμε, και τη φυσική αποκατάσταση του αθλητή, τη ψυχοθεραπεία και όλα όσα χρειάζεται να γίνουν. Και μετά ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από τη φυσική αποκατάσταση, μετά από έναν τραυματισμό, πρέπει να δίνουμε τη ιδιαίτερη σημασία και τη ψυχολογική υποστήριξη στο ασθενή.
που φυσικά πρέπει να είναι για κάθε ασθενή διαφορετική και ανάλογα με το άτομο που γιατί μην ξεχνάμε δεν είναι απλά ένας αθλητής, είναι ένα άτομο και να δούμε τι σημασία έχει για αυτόν ο τραυματισμός και να πάρει και την αντίστοιχη θεραπευτική αντιμετώπιση. Μαρία, μας στέλνουν κάποιες ερωτήσεις τώρα κάποιοι φίλοι και ρωτάει κάποιος το αγωνιστικό στρες μπορεί να προκαλέσει κρίση πανικού. Το αγωνιστικό στρες μπορεί να προκαλέσει κρίση πανικού. Το αγωνιστικό στρες με ποια, δηλαδή... Πριν από τον αγώνα, ας πούμε, δηλαδή να στρεσαριστεί τόσο πολύ ένας αθλητής και να αγχωθεί που να πάθει κάποια κρίση πανικού. Κοιτάξτε, η διαταραχή πανικού είναι μια διαφορετική κλινική οντότητα. Σίγουρα το άγχος μπορεί να αυξηθεί πριν από τον αγώνα, ουσιαστικά μπορεί να αυξηθεί το άγχος. Το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το άγχος και πώς θα το ερμηνεύσουμε είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι η κλασική κρίση πανικού που θα λέγαμε ότι είναι σαν ένα χωριστό σύμπτωμα και ένα μέρος μιας κλινικής εικόνας. Άρα θα πρέπει να προϋπάρχει δηλαδή το υπέδαφος να έχει κάποια προβλήματα. Θα έλεγα ότι είναι ανεξάρτητο κάπως και μπορεί να υποδηλώνει κάτι διαφορετικό ανεξάρτητα από την κατάσταση πριν τον αγώνα, από την αναμονή του αγώνα. Ότι υπάρχει άγχος πριν την εκκίνηση, το βλέπουμε και στο παλμογράφο που ανεβαίνουν οι παλμοί. Σίγουρα, ναι. Και νομίζουμε ότι κάτι αδρεναλίνη. Είναι όμως αυτό ακριβώς, σίγουρα υπάρχει άγχος. Αυτό είναι ένα διαφυσβήτητο. Είναι όμως αυτό που έλεγε και ο συνάδελφος, ότι μετά είναι και η ερμηνεία που δίνουμε στα συμπτώματα που έχουμε. Γι' αυτό είναι σαν μια η κρίση πανικού είναι, ξέρω ότι πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, απλά είναι μια... θα λέγαμε κλινική οντότητα. Η κρίση άγχος είναι κάτι διαφορετικό, να το θέσω έτσι. Ωραία. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα μουσικό και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι η Μαρία Παπανικολάου, ο Γιάννης Φλιάτης
και η Ειρήνη Νταλαρά. Μαρία, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τα αναβολικά, τα οποία είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα να μας πεις είναι αν δημιουργούν κάποιες εξαρτήσεις και κάποιες βλάβες στον εγκέφαλο, στην ψυχική μας υγεία γενικότερα. Ναι, σαφώς δημιουργούν, έχουν πολλές επιπτώσεις στη σωματική υγεία, τόσο νευρολογικές όπως είπατε, όσο και καρδιολογικές και πολλές πολλές άλλες. Γι' αυτό είναι, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι αυτό που λέγαμε το να κυνηγάμε την τελειότητα που λέγαμε και πριν, την τελειοθυρία, αλλά σίγουρα είναι ένας έτσι μη λειτουργικός τρόπος, μη δυσπροσαρμοστικός τρόπος στο να το καταφέρουμε αυτό. Γιατί σαφώς έχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Να βάλουμε στην κουβέντα και την διατροφολόγο, την Ειρήνη Νταλαρά. Ειρήνη, γεια σου και από μένα. Ξέραμε μέχρι τώρα για την νευρική ανορεξία. Πρόσφατα μάθαμε και την νευρική ορθορεξία. Μπορείς να μας εξηγήσεις αυτό το νέο όρο? Ναι, βέβαια. Παρόλο που γενικά δεν αναγνωρίζεται ως επίσημη διατροφική διαταραχή, όμως περίπου το 1% του γενικού πληθυσμού νοσεί από την ανατάσσεια αυτή για απόλυτη υγιεινή διατροφή. Ουσιαστικά το βασικό χαρακτηριστικό της ορθορεξίας είναι η αιμονή με τις τροφές που πρέπει να είναι άκρως υγιεινές, και κίνητρο συνήθως είναι η διαχείριση της οργανικής νόσου ή η μακροζωία. Το άτομο δηλαδή παρουσιάζει υπερβολική ενασχόληση με την ποιότητα των τροφίμων, π.χ. βιολογικές υπερτροφές και το είδος της τροφής που είναι να καταναλώσει. Και όταν βρεθούν εκτός ελέγχου μπορεί να οδηγηθούν σε υπερφαγικά επεισόδια και στην αποβολή της τροφής. Κάτι ανάμεσα σε βουλιμία και ανορεξία. Είναι δύσκολο όμως κανείς να το ξεχωρίσει αυτή την διαταραχή, γιατί το άτομο ακολουθώντας ένα υγιεινό τρόπο ζωής δεν κινεί υποψίες. Μιλάμε για μια αιμονή δηλαδή, αφού ακολουθείται επίσης ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, γυμναστικής και συνεχώς μια αρνητική εικόνα του σώματος. Και εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει μια εγκατάσταση φυσιολογικών συμπεριφορών για τη λήψη της τροφής, ανάπτυξη φυσιολογικής τάσης προς τη τροφή και ανάπτυξη και αναγνώριση των κατάλληλων απαντήσεων στα ερεθίσματα της πείνας και του κορεσμού. Επομένως, δεν είναι και τόσο καλό να προσέχει κάποιος υπερβολικά τη διατροφή του και να προσπαθεί να τρέφεται με υγιεινές τροφές? Όχι. Χρειάζεται πραγματικά η νοοτροπία μας να είναι ως αυτοφροντίδα στην διατροφή. Χρειάζεται να υπάρχει μέτρο. Να είναι κάπου ανάμεσα. Για κάποιον άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει μια δίαιτα για να έχει απώλεια βάρους, η ψυχολογία του επηρεάζεται, παίζει ρόλο, τον βοηθάει ανάλογα η ψυχολογία, αν είναι θετική? Ναι, βέβαια, τον επηρεάζει πάρα πολύ. Και γενικά για οποιαδήποτε προσαρμογή, για οποιαδήποτε προσπάθεια για απώλεια βάρους, χρειάζεται οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί αλλαγή στο διατροφικό του χάρτη, και με στόχο όμως τη μακροπρόθεσμη διατήρησή του. Η καλή ψυχική υγεία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε νούμερο στη ζυγαριά, οπότε δίνουμε βάση στο πώς είναι ψυχολογικά το άτομο που ξεκινά να κάνει μια διατροφή, και αναλυτικότερα όσον αφορά την υιοθέτηση των υγιεινών συνηθιών, είναι πιο πιθανό να αισθανόμαστε καλύτερα αν επιλέξουμε να τρεφόμαστε υγιεινά με τροφές που απολαμβάνουμε όμως. Είναι σημαντικό για να νιώθουμε αυτή την ευχαρίστηση και να το κάνουμε με ευκολία. Έπειτα, είναι σημαντικό να υιοθετούμε μια ρουτίνα άσκησης που μας αρέσει, π.χ. ο χορός, το περπάτημα με κάποιο φύλλο ή το τρέξιμο, με πρωταρχικό μέλημα όμως την ενίσχυση της αίσθησης της ευεξίας και της διασκέδασης, ώστε να αποφεύγουμε την αυστηρή αυτοκριτική και να τη διατηρούμε σε τακτικότητα της
σωματική μας δραστηριότητα. Να ρωτήσω και εδώ το εξής. Ο μεταβολισμός κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός, δηλαδή μπορεί να είμαστε τώρα δύο άτομα, να τρώμε την ίδια ποσότητα, να κάνουμε την ίδια άσκηση και ο ένας, ας πούμε, να μην μπορεί να χάσει βάρος και ο άλλος να χάνει, ας πούμε, βάρος. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό μεταβολισμό, είναι διαφορετικές οι καύσεις του. Επίσης όμως εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες ακόμα, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το βάρος, το ύψος, το πώς λειτουργεί ο οργανισμός του, αν υπάρχει κάποιο ιστορικό, κάποια κληρονομικότητα. Όλα αυτά συντρέχουν στο πώς θα λειτουργεί ο μεταβολισμός του κάθε ανθρώπου και το πώς θα είναι η απώλειά του. Επομένως δεν είναι όλα μαθηματικά, δηλαδή τι καίμε, τι παίρνουμε και χάνουμε. Όχι, είναι πραγματικά κάθε διατροφική αλλαγή χρειάζεται να γίνεται ξεχωριστά για το κάθε άτομο με τον τρόπο της δικής του ζωής. Γι' αυτό έχουμε παρατηρήσει ότι έχει ξεπεραστεί αυτό. Παλιά όταν κάποιος ήθελε να χάσει βάρος έλεγε μετρούσε θερμίδες, είχε γίνει αιμονή με τις θερμίδες, μετρούσαν τα πάντα, μετά λέγαν θα μειώσω τις θερμίδες, θα χάσω βάρος. Αυτό παρατηρούμε πια ότι ή δεν ισχύει ή δεν το ακολουθεί ο κόσμος. Δεν το βλέπουμε τόσο έντονα όσο τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένας μύθος δηλαδή αυτό? Με τη μείωση των αριθμών σε θερμίδες και ότι μόνο με αυτό θα φτιάξω τη διατροφή μου και τα κιλά μου. Ξέρω ότι τον χρησιμοποιούσαν πολλοί άνθρωποι όντως. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ίσως βρίσκανε βοήθεια. Αλλά είναι πολύ, πολύ υποκειμενικό, γιατί πραγματικά χρειάζεται να φέρουμε στο μικροσκόπιο την ποιότητα των τροφίμων που τρώμε και όχι ακριβώς τις θερμίδες. Χρειάζεται δηλαδή να είναι ποιοτικά τα τρόφιμα που επιλέγουμε και να μην δίνουμε τόση βάση στις θερμίδες. Τώρα που λέμε για ποιότητα, θα θέλαμε λίγο να μας αναλύσεις το θέμα με τη ζάχαρη. Εμείς θεωρούμε ότι το όσο αποφεύγεις τη ζάχαρη τόσο καλύτερο είναι. Είναι όμως ωφέλιμο σε συστατικό η ζάχαρη, πρέπει να την παίρνουμε στον οργανισμό? Η ζάχαρη καλώς ή κακώς είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αν και τα τελευταία χρόνια η τάση είναι για προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη γενικά. Ακόμη και στα γλυκά ή και για εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες. Είναι σχεδόν αδύνατο να την αποφύγουμε και εντελώς. Καθώς υπάρχει έστω και σε πολύ μικρές ποσότητες σε πάρα πολλά προϊόντα διατροφής, είτε ως γλυκαντικό είτε ως συντηρητικό. Απαραίτητο δεν θα λέγαμε ότι είναι, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να καταναλώνουμε μερικές ποσότητες μέσα στην καθημερινότητά μας. Αρχικά είναι όμως σημαντικό να ξεχωρίσουμε την πρόσθετη ζάχαρη και τα φυσικά απλά σάκχαρα που υπάρχουν στα φρούτα και στα λαχανικά. Τα φυτικά ζάχαρα έρχονται με φυτικές ίνες, συχνοστοιχεία και βιταμίνες που περιέχει ένα φρούτο ή λαχανικό, ενώ η πρόσθετη ζάχαρη απλώς δίνει μια επιπλέον γεύση στο τρόφιμο, χωρίς να προσφέρει όμως θρεπτικά συστατικά, παρά μόνο θερμίδες. Από την άλλη όμως, αυτό για την λευκή ζάχαρη ισχύει. Η ακατέργαστη ζάχαρη έχει αρκετά θρεπτικά συστατικά, όπως ο ξεδάργυρος, ο σίδηρος, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο και άλλα. Η ακατέργαστη, συγγνώμη που σε διακόπτω, η ακατέργαστη είναι η καστανή που λέμε? Ναι, είναι. Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλα είδη ζάχαρης, όπως ζάχαρη από καρύδα, ζάχαρη βλέπουμε τώρα τελευταία στα ράφια, διάφορα άλλα που τα ονομάζουν ζάχαρη. Ειρήνη, θα ήθελα να μας πεις τη γνώμη σου για κάποιο είδους δίαιτες που βλέπουμε κάποιους αθλητές να κόβουν εντελώς τον υδατάνθρακα, να προσλαμβάνουν μόνο πρωτεΐνη. Όλα αυτά τι αποτελέσματα έχουν και κατά πόσο σοκάρουν τον οργανισμό?
Για αρχή χρειάζεται να πούμε ότι χρειάζεται να αποφεύγονται οι ακραίες αλλαγές της διατροφής. Πόσο μάλλον η μονοτονία που είναι στον ίδιο άνθρακα, που μου λέτε τώρα. Ειδικά ένας αθλητής, ένας που ασχολείται με την άσκηση. Αυτό ρωτήσατε, έτσι δεν είναι? Ναι. Χρειάζεται να προσλαμβάνει έτσι από ένα εύρος τροφίμων για να μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση, καλή υγεία. Γενικά τα ωφέλη της άσκησης μπορούν να μεγιστοποιηθούν μόνο αν συνδυαστεί με κατάλληλες διατροφικές πρακτικές, αλλά και με την υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου γενικότερα. Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σώμα μας χρησιμοποιεί διαφορετικά θρεπτικά συστατικά ως πηγή ενέργειας σε διαφορετικούς χρόνους ανάλογα με τη δραστηριότητα που εκτελούμε. Αυτό που καταναλώνουμε πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση είναι πολύ σημαντικό. Με την κατανάλωση συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών μετά την άσκηση βελτιώνουμε τη σωματική μας σύσταση, την απόδοση και τη συνολική ανάρρωση από την καταπώνηση που έχει υποστεί το σώμα. Ο σκοπός της διατροφής μετά την άσκηση έχει σκοπό να αναπληρώσει το γλυκογόνο που έχει καταναλωθεί, να μειώσει τη διάσπαση της πρωτεΐνης και να αυξήσει τη σύνθεση της πρωτεΐνης. Οπότε χρειάζεται μετά την προπόνηση να υπάρχει ένα πολύ καλό γεύμα για την αναπλήρωση όλων αυτών. Και καλό είναι να καταναλώνετε πρωτεΐνη με υδατάνθρακα μαζί. Και όπως οι πρώτες ύλες που δίνουμε στο σώμα μας μέσω της κατανάλωσης των τροφίμων κατά τις περιόδους μετά την προπόνηση είναι πραγματικά ζωτική σημασία για τη δημιουργία του μεταβολικού, του μεταβολικού περιβάλλοντος. Δηλαδή ένα παράδειγμα τι θα ήταν καλό μετά από μια προπόνηση, έντονη προπόνηση, και θα ήταν αμέσως να καταναλώσει κάτι ή να αφήσει τον οργανισμό για κάποια ώρα και μετά να φάει? Καταρχάς ο χρόνος κατανάλωσης του γεύματος χρειάζεται να είναι 30 λεπτά μετά την άσκηση έως 2 ώρες. Έχει αποδειχθεί ότι μετά από 2 ώρες η ικανότητα του οργανισμού να ξαναγεμίσει ουσιαστικά τις αποθήκες μειώνεται κατά 50%. Οπότε αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο διάστημα 30 λεπτών με 2 ώρων. Και κατάλληλα γεύματα θα μπορούσε να είναι μετά την προπόνηση γιαούρτι με φρούτο και μέλι με ξηρούς καρπούς, μια ομελέτα με παξιμάδια ή ψωμιολικής άλεσης, φρούτα με cottage cheese ή τορτίγια με τόνο και λαχανικά. Αυτές θα μπορούσαν να είναι έτσι. Πολύ ωραία. Όπως και πριν την προπόνηση χρειάζεται να γίνει μια καλή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που βοηθά να μεγιστοποιηθεί η απόδοση αλλά και να ελαχιστοποιηθεί η μυϊκή βλάβη, όλες οι μυϊκές βλάβες. Που καλό είναι να συνδυάζεται μαζί και ο υδατάνθρακας και η πρωτεΐνη και το λίπος. Και ο χρόνος του γεύματος επίσης πρέπει να είναι 2-3 ώρες πριν την προπόνηση. Και θα μπορούσε να είναι επίσης σμούθι με γάλα, γιαούρτι με φρούτα, δημητριακά ολικής με γάλα, βρώμη, μπανάνα, αμύγδαλα, γιαούρτι ή ομελέτα πάλι, αβοκάντο και φρούτα. Πάντως Ειρήνη, όλα αυτά που αναφέρεις όλα είναι υγιεινά, δηλαδή ναι μεν λέμε για την ορθορεξία αλλά δεν έχω ακούσει κάτι, ας πούμε, κάποια βρωμιά να ότι πρέπει να φάμε κάτι βρώμικο. Τα βρώμικα έξω από το γήπεδο. Είναι σημαντικό γενικά τώρα επειδή μιλάμε και για την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ασκείται και έχει θεσπίσει κάποιον στόχο. Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι το σώμα μας χρειάζεται μια καλή ενίσχυση θρεπτικά συστατικά, ώστε να μπορεί να αποδίδει την καθημερινότητα και κατά την άσκηση. Τώρα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι όταν θα θελήσουμε κάτι βρώμικο να το φάμε, να μην διστάσουμε. Αυτό καταλαβαίνω. Είναι σημαντικό να καλύψουμε την ανάγκη μας εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό και αυτό με μέτρο. Ωραία. Υπηρεσίες online,
παρέχονται, γίνεται δηλαδή κάποιος που θέλει να πάρει μια συμβουλή, να ακολουθήσει ένα διαιτολόγιο, θα μπορούσε να έχει τις υπηρεσίες διαδικτυακά. Βεβαίως και γίνεται. Γίνονται οι online συναντήσεις. Φαίνεται να λειτουργούν εξίσου καλά και με τις διαδόσεις. Το μόνο που δεν μπορεί να γίνει και να πραγματοποιηθεί από την απομακρυσμένη συνάντηση είναι οι σωματομετρικές μετρήσεις, λιπομέτρηση. Και χρειάζεται ο διαιτώμενος να ζυγίζεται ουσιαστικά με μια οικιακή ζυγαριά, με ζούρα. Και με τη χρήση έτσι, της κάμερας και των ηλεκτρονικών εφαρμογών η επικοινωνία είναι εφάμιλη με την διαδοζώση. Δημιουργείται μια αμεσότητα. Οπότε γίνεται κανονικά η παρακολούθηση, η διατροφική εκπαίδευση χωρίς κανένα περιορισμό. Ίσως και καλύτερα. Έτσι, δεν υπάρχει άγχος για τις μετρήσεις, είναι πιο χαλαρός ο διαιτώμενος. Okay, νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος κιόλας της εκπομπής. Όλα αυτά που μας είπατε και οι τρεις ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και το κέντρο νους Therapy Center. Βεβαίως. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί πάντοτε υπάρχουν ερωτήσεις και θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Μεγάλη μας χαρά θα ήταν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα κιόλας. Επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι την άλλη Δευτέρα η εκπομπή θα ασχοληθεί με αγώνες που έγιναν, όπως ο ημιμαραθώνιος και κάποιοι άλλοι αυτές τις ημέρες, και με αγώνες που θα γίνουν, όπως ο αγώνας στην Καλονή. Και έχουμε σκοπό να καλέσουμε τηλεφωνικά κάποια άτομα τα οποία έλαβαν μέρος και να μας πούν την εμπειρία τους. Βεβαίως. Να πούμε ότι άνοιξαν οι εγγραφές για το Ζαγόρι. Έχουν ανοίξει και για τον Όλυμπο οι εγγραφές, έτσι. Καιρό πριν. Καιρό. Όποιος θέλει. Και όποιος μπορεί. Και όποιος θέλει να προσπαθήσει. Ναι. Πολλοί προσπαθούν, κάποιοι μένουν. Απλά είναι λίγο δύσκολο να κατεβείς από εκεί πέρα. Μα... Ναι, στο βουνό υπάρχει ένα θέμα ότι όταν μείνεις... Δεν είναι πλατεία μοναστηριακή. Ναι. Να πεις παίρνω το στενό και βγαίνω στο Σύνταγμα. Εκεί συνεχίζεις. Δεν έχεις άλλο δρόμο. Όποιος δεν γνωρίζει από αγώνες βουνού, σπάνια εγκαταλείπεις, γιατί όταν είσαι ας πούμε στο Ζαγόρι και είσαι πάνω, πρέπει να κάνεις 3-4 ώρες περπάτημα για να γυρίσεις σε ένα χωριό. Οπότε εκεί πέρα λες άστο, συνεχίζω και θα τα καταφέρω κάποια στιγμή να φτάσω. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι τέτοιες μέρες το 1988 έφυγε από τη ζωή, αυτοκτόνησε, ο Νίκος Άσημος. Το πραγματικό, το κανονικό του όνομα ήταν Νίκος Ασημακόπουλος. Όλοι τον γνωρίζουν, στιχουργός, συνθέτης, τραγουδιστής.